διαμάχη πολιτική έχει σαφές πρόσημο. Είναι η πολιτική του μνημονίου, η οποία παράγει βαρβαρότητα. Δεν υπάρχει θέμα επ' αυτού. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα αμφισβητήσει το γεγονός, όχι μόνο ότι διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες, ότι τα μέτρα του μνημονίου, ένα προς ένα, είχαν στη λογική τους το στοιχείο το να συνθλιβούν άνθρωποι, κοινωνικές ομάδες, και να φτάσουμε σε μια κατάσταση η οποία σήμερα περιγράφεται πλέον με ένα, εγώ θεωρώ αυτό το πιο σημαντικό δείχτη, ότι το 34% των Ελλήνων ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Δεν υπάρχει πιο δραματικός κοινωνικός δείχτης αυτή τη στιγμή κατεγραμμένος στην ευρωπαϊκή στατιστική. Κάποιοι λένε δείχνει... όμως δεν είναι λαϊκισμός να τους πεις ότι ψήφισέ με και αμέσως αυτό το ποσοστό θα πέσει στο 10, στο 5, στο 7. Δηλαδή σας κατηγορούν ότι λέτε τσάμπα φως, τσάμπα νερό, τσάμπα όχι, τηλέφωνο. Όχι. Όχι, δεν είναι έτσι. Λέω τώρα, υπερβάλλω. Όχι, λέω. Έτσι είναι. Όχι, όχι. Τσάμπα νερό και τηλέφωνο δεν είπαν, ε. Όχι. Πώς θα μην τώρα, μην το. Θα σας πω ακριβώς τι λέμε. Στην Κοζάνη. Σαφώς ακριβώς τι λέμε. Ότι πρώτη προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ, πρώτη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι η αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτό δεν μπορούμε να το θέτουμε υποσυζήτηση. Δηλαδή δεν μπορούμε να θέτουμε υποσυζήτηση αυτή τη στιγμή αν θα υπάρχει νοικοκυριό που δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα και η κοινωνία θα λέει «Α, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, διότι δεν ξέρω τι». Δεν μπορεί να υπάρχει θέμα ότι θα υπάρχουν παιδιά στα σχολεία τα οποία δεν καλύπτεται η διατροφική τους ανάγκη. Πρέπει να πείτε και το πώς σας λένε. Η απάντηση λοιπόν είναι απλή. Το πώς, η απάντηση στο πώς έχει ένα στοιχείο. Θα αναδιανύμεις όλες τις δημόσιες δαπάνες με οποιοδήποτε τρόπο, προκειμένου να επικεντρωθείς να λύσεις αυτό το πρόβλημα. Θα αλλάξετε προτεραιότητες, λέτε. Θα αλλάξετε προτεραιότητες. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι πολύ απλό. Για πείτε. Εφόσον στο επίκεντρο βάζουμε αυτό το θέμα. Σωστό. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Πώς θα αναδιανύμουμε τις δημόσιες δαπάνες όταν δεν υπάρχουν έσοδα? Θέλω να προχωρήσουμε για να προλάβουν να μιλήσουν, να πούνε μια κουβέντα και άλλοι. Και θέλω να πάω στην κυρία Μακρύ, γιατί θα φύγει σε λίγο. Και θα...